στηρίζω την, αν θέλετε, την μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που θέλουν μια ανατροπή αυτής της πολιτικής, την οποία πιστεύω ότι είναι, η οποία πιστεύω ότι είναι αδιέξοδη και για την οποία έδωσα αγώνες και όταν ήμουν στην κυβέρνηση και εκτός να ανατραπεί. Έχει όνομα. Επομένως, αυτή τη στιγμή η κοινωνική συμφωνία συμπαρατάσσεται στο πλευρό του ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογική αυτή μάχη, χωρίς να συμμετέχει, αν θέλετε, με στελέχη στα ψηφοδέλτια, αλλά στηρίζοντας πολιτικά το όλο εγχείρημα. Ναι, γιατί κάνατε αυτή την επιλογή της μη συμμετοχής, είτε της δικής σας, είτε των στελεχών του κινήματος, κυρία Κατσέλη, στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ? Θα σας πω πολύ ευκρινώς. Προσωπικά είχα αποφασίσει εδώ και ένα χρόνο και το έχω πει να μην είμαι υποψήφια σε ένα άλλο κόμμα. Κυρίως γιατί πιστεύω ότι μπορεί να είμαι πολύ πιο χρήσιμη κρατώντας μια ανεξαρτησία, εκφέροντας την άποψή μου για το τι νομίζω ότι πρέπει να γίνει και συμβάλλοντας, αν θέλετε, και με τις διεθνείς επαφές που έχω και με την εμπειρία μου και τη γνώση μου τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αντιπολίτευση, γύρω από την οικονομική πολιτική και όχι μόνο. Επομένως, ήθελα και θέλω να κρατήσω αυτό το βαθμό ανεξαρτησίας που νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμος σε αυτή τη δύσκολη εποχή την οποία ζούμε. Αλήθεια, κυρία Κατσέλη. Από την άλλη μεριά είχαμε, υπήρχε μια προσδοκία ότι θα υπάρξουν τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν δυνατόν να ανοίξουν και να ενσωματώσουν πολύ περισσότερους υποψηφίους οι οποίοι δεν είναι κομματικά στελέχη. Δυνατό, μετά από τη διαδικασία είχε, οπότε αποφασίσαμε για να μην υπάρχουν τριβές και οτιδήποτε, να μην γίνει αυτή η προεκλογική συνεργασία. Αυτό όμως δεν αναιρεί την πολιτική μας θέση τη στήριξη του όλου εγχειρήματος. Αλήθεια, επειδή έχετε συμμετάσχει σε πάρα πολλές εκλογικές διαδικασίες, αυτή η εκλογική διαδικασία πώς σας φαίνεται και εφόσον την παρατηρείτε για πρώτη φορά απ' έξω, κυρία Κατσέλη? Είναι πολύ κρίσιμη αυτή η εκλογική περίοδος και το αποτέλεσμα, διότι πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει η λαϊκή εντολή να είναι πολύ ισχυρή και πολύ ξεκάθαρη, έτσι ώστε να ενισχυθεί η διαπραγματευτική θέση της νέας κυβέρνησης απέναντι στους δανειστές μας. Είναι αλλιώς εάν έχεις μια αυτοδύναμη κυβέρνηση η οποία έχει τη λαϊκή εντολή να διαπραγματευτεί και να κάτσει στο τραπέζι και να αλλάξει την ατζέντα, και αλλιώς αν το εκλογικό αποτέλεσμα δίνει τη δυνατότητα στους δανειστές μας να βάλουν υποσημειώσεις, να βάλουν δυσκολίες κτλ. Πιστεύω ότι η έκβαση των διαπραγματεύσεων θα εξαρτηθεί κατά πολύ από την εντολή που θα έχει η κυβέρνηση από τον ελληνικό λαό. Πιστεύω ότι δεν υπήρχαν και δυνατότητες και δεν πρέπει να υπάρχει κατακερματισμός, αν θέλετε, του πόλου των δυνάμεων, της συμπαράταξης των δυνάμεων που θέλουν και διεκδικούν μια ανατροπή αυτής της πολιτικής. Και θα σας πω και κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο δεν το είχα σκεφτεί, αλλά το οποίο έγινε χτες. Πήρε ένας τηλέφωνος της Αγγλίας σε ευρωπαϊκά θέματα, ο οποίος για να με ρωτήσει τι γίνεται στις εκλογές και θα αφήσει την Ελλάδα τη Δευτέρα και την Τρίτη, και μου είπε, μου έκανε εντύπωση γιατί ενδιαφερόταν τόσο πολύ, και αυτό που μου είπε ήταν ότι η έκβαση αυτών των εκλογών θα κρίνει πολύ τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος στην Αγγλία όσον αφορά την ένταξή του στην Ευρώπη. Και όταν τον ρώτησα γιατί είναι αυτό, μου είπε διότι εάν κατορθώσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση να αλλάξει το διαπραγματευτικό πλαίσιο και να έχει μια ενεργητική λύση, πάρα πολλοί δικοί μας ψηφοφόροι, αυτός είναι από το Εργατικό Κόμμα, πολλοί δικοί μας ψηφοφόροι θα πούνε ότι υπάρχει ελπίδα μέσα στην Ευρώπη και θα ψηφίσουν υπέρ της παραμονής μας μέσα στην Ευρωζώνη, μέσα στην Ευρώπη. Και μου έκανε πολύ εντύπωση, δηλαδή, ότι τις ελληνικές εκλογές, το διακύβευμα δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι και ευρωπαϊκό. Γίνεται μια μεγάλη, αν θέλετε, αντιπαράθεση στην Ευρώπη για την πορεία της Ευρώπης συνολικά και τις πολιτικές που πρέπει να ασκούν. Και
και αυτή τη στιγμή είμαστε επίσης.